Ο Γιώργος Τάτσιος είναι ο νέος δήμαρχος Σιδικής και εξελέγει από την πρώτη Κυριακή των δημοτικών εκλογών. Ο νέος δήμαρχος που κατάγεται από το Πετρίτσι περίμενε μέχρι τις 11 το βράδυ για να δει αν και μαθηματικά προηγείται στην ψηφοφορία έναντι των αντιπάλων του και έπειτα άρχισαν οι πανηγυρισμοί στο εκλογικό του κέντρο στο Σιδηρόκαστρο. Υπό τους ήχους του Μπέλα Τσάο, ο νοεκλεγής δήμαρχος Σιδικής δέχθηκε την αποθέωση των συνεργατών του και των πολιτών. Στην ομιλία του, ο κύριος Τάτσιος ανέφερε ότι στόχος του είναι η υλοποίηση του προγράμματός του προς όφελος των κατοίκων της Σιδικής. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη μεγαλειώδη νίκη. Αυτή η νίκη δεν είναι η νίκη του συνδυασμού μας. Είναι η νίκη όλου του τόπου μας. Είναι μία αρχή. Μία αρχή για την προκοπή του τόπου μας. Μία αρχή που θα αγκαλιάσει όλο το Δήμο Σιδικής. Δεν μας ενδιαφέρει από αύριο ποιος μας ψήφισε. Όλοι οι δημότες για εμάς θα είναι ίσοι. Και από αύριο θα παρακαλέσω όλους, μα όλους, να ρίξουμε γέφυρες. Γέφυρες με τους ανθρώπους που χαλάσαμε τις ψυχές μας όλο αυτόν τον καιρό. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Το καλό του τόπου δεν μπορεί να έχει διχόνοιες. Δεν μπορεί να έχει μίσος. Μόνο αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Όλα αυτά τα οποία σχεδιάσαμε εδώ και 2,5 χρόνια με μεράκι και με πολύ κόπο, δεσμεύομαι αγώνα για να τα υλοποιήσουμε. Μπράβο. Με την επίκληση για Ομόνια αφήνουμε στην άκρη τις διχόνοιες. Τελείωσε ένας αγώνας ο οποίος ήταν επίπονος, δύσκολος και θα πρέπει να αγκαλιάσουμε όλη την κοινωνία. Η επόμενη δημοτική αρχή λοιπόν θα έχει αυτό ως χαρακτηριστικό. Η πόρτα του Δημάρχου θα είναι ανοιχτή για όλους. Η καρδιά του Δημάρχου θα είναι ανοιχτή για όλα τα χωριά του Δήμου Σιδικής και ακόμη περισσότερο για τη Μητρόπολη, για το Σιδηρόκαστρο. Ο νυν δήμαρχος του Σιδικής Φώτης Δομοχτσίδης δεν κατάφερε να πείσει τους συμπολίτες του για το πλάνο του για την επόμενη πενταετία, αποσπώντας το ποσοστό του 30,06%. Ο κύριος Δομοχτσίδης βρισκόταν στο στρατηγείο της νέας εποχής και λάμβανε τα αποτελέσματα από κάθε εκλογικό τμήμα. Ο νυν δήμαρχος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κύριο Τάτσιο και του ευχήθηκε καλή επιτυχία, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους δημότες για τη στήριξή τους. Θέλω να συγχαρώ με τον καινούργιο εκλογικό νόμο τον κύριο Τάτσιο. Από ό,τι φαίνεται, στο 70% της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων έχει ποσοστό 46%. Εμείς φαίνεται ότι είμαστε στο 37% και 13% περίπου έχει ο τρίτος συνδυασμός, ο κύριος Παναγιωτίδης. Ένα έχω να πω, ότι τουλάχιστον αφήνουμε γεμάτα τα ταμεία και θέλω να κρατηθεί αυτό, καθώς επίσης και πλήρη έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ο κόσμος επέλεξε το καινούριο, την αλλαγή και εύχομαι να βγει σε καλό. Επικοινωνήσατε με τον κύριο Τάζου, το ευχήθηκα. Τον πήρα τηλέφωνο και το ευχήθηκα καλή επιτυχία, θεωρώντας ότι το αποτέλεσμα πάνω κάτω θα είναι το ίδιο. Και το ευχήθηκα καλή επιτυχία στο έργο του, γιατί έχει πολλά έργα να εκτελέσει, αυτά τα οποία ήδη έχουμε προγραμματίσει, έχουμε δεσμεύσει, καθώς επίσης και έχει και όλα τα ρευστά και τα χρήματα για να προχωρήσει. Ο κόσμος Σιδικής έκρινε, δημοκρατία έχουμε, έτσι ακριβώς πάνε τα πράγματα. Θα κάνετε και ένα απολογισμό για το τι ενδεχομένως έφταξε και υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η διαφορά
Εγώ βασικά δεν πιστεύω ότι έφταξε τίποτα. Απλούστατα ο κόσμος πίστεψε την ελπίδα και τα παραμύθια και στηρίχθηκε σε αυτά. Ελπίζω αυτά τα παραμύθια όπως να έχουν αίσιο τέλος. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τους πολίτες οι οποίοι μας εμπιστευτήκαν, αυτοί που μας δώσανε το 37%. Εγώ θέλω να τους πω ότι δεσμεύομαι να στηρίξω τα συμφέροντα του Δήμου σε όλα τα έβρη και τα μήκη κύματος. Βέβαια τις αποφάσεις τις λαμβάνει, θα τις λάβει από το καινούργιο τους ο καινούργιος δήμαρχος που θα έρθει στο Σιδηρόκαστρο, το οποίο το εύχομαι με όλη την ψυχή καλή επιτυχία στο έργο του, γιατί είναι για το καλό του τόπου μας. Το Σιδηρόκαστρο έχει πολλά να ωφεληθεί με αυτά που έχουμε σχεδιάσει, τα οποία εύχομαι με όλη μου την καρδιά να υλοποιηθούν. Θέλω να ευχαριστήσω όμως ιδιαιτέρως και ορισμένα χωριά, τα οποία όπως ο Παραπόταμος Ανατολή και το Θεοδόριο, τα οποία δεν κατορθώσαμε να τους βοηθήσουμε και να τους κάνουμε καινούργιες παιδικές χαρές λόγω των δικαστικών διαμαχών που υπήρχαν μεταξύ των εταιριών, αλλά ξέρουν ότι αυτά θα γίνουν. Θέλω να ευχαριστήσω το Στριμονοχώρι ιδιαιτέρως, το τονίζω, ιδιαιτέρως. Το Στριμονοχώρι, το Χορτερό, το Καμαρωτό, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στον Δήμαρχό τους, καθώς επίσης και το Σιδηρόκαστρο, το οποίο θέλω να το ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς. Τέλος, ο επικεφαλής της παράταξης Ενωμένη Συντική Ιωσήφ Παναγιωτίδης συνεχάρει τον κύριο Τάτσιο για την νίκη του, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το αποτέλεσμα του συνδυασμού του, το οποίο όπως είπε δεν ήταν αναμενόμενο. Η παράταξη θα αναλύσει και θα αξιολογήσει άμεσα τα νέα δεδομένα και θα οργανωθεί προκειμένου να ασκήσει δομημένη και επικοδομητική αντιπολίτευση. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό, ο λαός αποφάσισε, επέλεξε την παράταξη που ήθελε. Εμείς δώσαμε έναν καλό και τίμιο αγώνα. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου από την καρδιά μου για την προσπάθεια που κάνανε. Θα είμαστε όλοι ενωμένοι, γιατί ήμασταν και θα είμαστε ενωμένοι για την επόμενη μέρα. Είμαστε εδώ και να ελέγξουμε και να προτείνουμε και να πάμε στην επόμενη μέρα. Ευχόμαστε η νέα Δημοτική Αρχή που θα αρχίσει από τον Ιανουάριο και θα είμαστε εκεί να το ελέγξουμε, να υλοποιήσει το πρόγραμμα το οποίο έχει πει για τους δημότες.